Τι διαφορά φέτος για τον Όρφη θα χρησιμοποιηθεί? Ο Λοζίνη, ο οποίος ήρθε στο Ηράκλειο μετά την μεταγραφή του Μιχάλη Σιφάκη. Μάκρυνε ο Μπαρκαουάν, κυνηγάει τη φάση ο Ντρούλιτς, σηκώνουν ψηλά οι φιλοξενούμενοι. Ο Σίμιτς για τον Ντρούλιτς, τα κουνάκι του Σέρβου. Δανεικό, θυμίζουμε, τον Παναθηναϊκό, έπαιξε το Λεβαδιακό. Να ο Σίμιτς με τον Ντρούλιτς, οι δύο μπαλαδόροι, οι Σέρβοι, περνάει ο Σίμιτς και σέντρα με το αριστερό, φέρνει εκεί όπου ο Κόπα. Τώρα έχει την ευκαιρία με τον Σίμιτς να πιέσει την καλαμαριά με αυτή τη σέντρα και την ευκαιρία του Ντρούλιτς που γυρίζει, διώχνει ο Απονσά. Ο Ντρούλιτς πλάγια κοντά στο δοκάρι, δεν έπιασε όπως θα ήθελε ένα σουτ από το Αταδίο. Γυρίζει τώρα για τον Γκέρμπερ. Γυρίζεται ιδιαιτέρως γυμνασμένη στην πρεμιέρα, ομάδα που δείχνει φρέσκια μες στο γήπεδο. Ταραλίδης. Έκανε πάρα πολλές μεταγραφές ο Όφη, φύγαν και αρκετοί παίχτες, πάνω από 10 παίχτες και νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν... Ανεβαίνει και ο Κουνενάκης, βγαίνει με γροθιές ο Κόβατς. Στο 53ο λεπτό στη θέση του Ταραλίδη, ξαναβλέπετε εσείς την έξοδο του Κόβατς. Πατήσει στα 32, με πολύχρονη καριέρα στην πρώτη εθνική κατηγορία και μια χρονιά στη δεύτερη με την Καβάλα. Για να δούμε την προσπάθεια του Σίμιτς. Ωραίες τρίπλες εκεί. Και αυτό ξυπνάει και τον κόσμο. Ζητάει ένα γκολ ο κόσμος του Όφη από παίκτες του Μάουρερ. Το κόρνερ. Δεν το μιλάει η έδρα τώρα με την ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Υπάρχει offside, σηκώνει ο βοηθός, σφυρίζει. Μπάλα Όφη προσπαθώντας να φτάσει προς την εστία του Κόβατς, γυρνάει ο Πόποβιτς και συνεχίζει μόνος του. Καλή κυκλοφορία της μπάλας σε αυτή τη φάση από τους κριτικούς. Και το τελείωμα να δούμε αν θα είναι καλό. Και κοιτάξτε πως θα βγει από το Σίμιτς η σέντρα στο 12ο λεπτό της επανάληψης και από την κεφαλιά του Γκέρμπερ θα χάσει την ευκαιρία Όφη. Ο Γερμανός αστόχησε, αλλά η ομάδα του παίρνει το χειροκρότημα από τον κόσμο. 61ο λεπτό, ο Σέρβος φέρνει στην περιοχή. Κεφαλιά, έξυπνη γκολ. 1-0, ο Όφη είχε την πρωτοβουλία, είχε και άλλες ευκαιρίες νωρίτερα και φτάνει στον γκολ στο 61. Κεφαλιά του Ισά εδώ. Αφήνει ο Ντρούλιτς καθώς βλέπει την πορεία της μπάλας. Δεν μπορεί ο Κόβατς. Πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα φέτος για τον Όφη με τον Νοτιοαφρικανό μέσω του. Εδώ. Και από άλλη κάμερα, η τροχιά της μπάλας ήταν τέτοια που δεν μπορούσε. Ο Κροάτης αφήνει για τον Γκέρμπερ. Σέντρα του Γερμανού, πάει να πάρει κεφαλιά εδώ, έξυπνα. Εδώ ο Σέρβος που έχει κάνει καλό παιχνίδι στο 41 λεπτά δεύτερο μηχρόνου. Κοιτάξτε τη σέντρα του Γκέρμπερ. Ο Σίμιτς πάει πρώτος στην μπάλα, ευνηδιάζοντας τον Κόλτσι. Μαρκάρι, άφησε ο Ντρούλιτς, πέρασε η μπάλα, Σίμιτς. Δοκίμασε να κάνει μια σέντρα, ένα σουτ, προσποιήθηκε εκεί ανάμεσα στους αμυντικούς του ΠΑΟΚ. Τελικά βγάζει έξω την μπάλα στο Σταυρακάκι. Σταυρακάκης, Σίμιτς, Ντρούλιτς, Ταραλίδης με το Σταυρακάκι. Σίμιτς, Ντρούλιτς, Σίμιτς, καλό 1-2. Σίμιτς ελέγχει, αλλά έχει κλειστεί εκεί. Γύρισε έξυπνα ο Πόποβιτς. Ξανά εδώ η φάση. Μπήκε ο Σίμιτς. Πάτησε σωστά. Εδώ όμως γυρίζει ανάποδα. Γύρισε ανάποδα. Δεν μπορούσε μάλλον να γυρίσει κανονικά. Ρακάκης. Ανεβαίνει ο Γκονζάλες να πιέσει. Σίμιτς με το Χαραλάμπου στην πλάτη του. 12ο λεπτό, εκτελεί ο Σίμιτς, ο Φερνάντες χωρίς προβλήματα. Βερόν, ο Ταραλίδης, ο Σίμιτς, το γύρισμα του Γκάντσεφ. Στο 22, κόρνερ για τον Όφη, εκτελεί ο Σίμιτς, ο Κουνενάκης στην κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Για τον Όφη ξανά το κόρνερ του Σίμιτς, ο Κουνενάκης πήγε μόνος πάνω στην μπάλα, εκεί αδράνησαν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Βρήκε όσο ήθελε την μπάλα, λίγο βέβαια. Κοντράρο Ρουμπάκης, Ντρούλιτς, Σίμιτς. Καλό 1-2 έπαιξαν.
γρήγορα ο Μελίσης πάνω στην μπάλα. Σίμιτς με το ρουμπάκι αλλάζουν την μπάλα. Ντρούλιτς. Έβγαλε ο Μελίσης, κοιτώντας πιο ψηλά από όλο τον κόσμο. Με τον Μπαρκαουάν. Ντρούλιτς. Σίμιτς. 1-2 με τον Ντρούλιτς, έρισε να παίξει, μπάλα βρήκε στην πλάτη του. Σίμιτς. Άλλαξε με τον Μπίτσο. Χρειάστηκε να κάνει. Ο Σάντος έβαλε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη θέση τον νεαρό, τον Πεχλιβάνη, και σήμερα. Βαλιά τώρα. Σίμιτς. Πάντα ο Σίμιτς προσπαθεί να περάσει από τον Ηλιάδη. Παρά την πίεση μένει όρθιος. Δίνει τώρα για τον Ελεοζίνιο. Αυτός προσπαθεί να στρώσει έξω. Σίμιτς για τον... αυτός δεν μπόρεσε να περάσει στον Κουνενάκη. Όφι με τον Σίμιτς. Πάντα ο Σίμιτς κόρνερ από την παρέμβαση του Ηλιάδη. Αυτός για τον Πόποβιτς, αυτός τον Λεοζίνιο και από εκεί για τον Σίμιτς. Προσπάθεια για να πάει μπάλα στο ρουμπάκι, σε καλή θέση, δοκάρι. Ξαναβλέπετε εδώ. Πάσα για τον Λεοζίνιο, ο οποίος ο πρόεδρός τους όλων αυτών, ο Γιώργος Παντελάκης. Να δούμε τώρα την φάση με τον Όφη και τον το Σίμιτς. Σίμιτς. Λεοζίνιο. Σίμιτς. Ρουμπάκης. Ρόλο.
του μεταφορέα αυτών των εντολών στους συμπαίκτες του. Αυτό έγινε και αυτό το πράγμα πλέον εφαρμόζεται στο παιχνίδι. Καθυστέρησε, δεν είδε. Ταραλίδης. Εκτελεί ο Σίμιτς. Κεφαλιά, γκολ, 2-2 από τον Εκουνενάκη. Βλέπετε εδώ, ο Νενάκης βρέθηκε αφύλαχτος στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ύστερα από την εκτέλεση του κόρνερ από τον Σίμιτς. Έπιασε τη κεφαλιά, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Φερνάντες και το παιχνίδι έρχεται και πάλι στα ίσια. Είναι ικανοποιημένος από αυτό που βλέπει, από την αντίδραση του Όφη στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θα δούμε τώρα το Σίμιτς. Σε καλή θέση βγαίνει ο Φερνάντες από την εστία του, η κόντρα κόρνερ. Καλή στιγμή για τον Όφη. Ευνηδίασε την άμυνα του ΠΑΟΚ, αλλά ο Σίμιτς εδώ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει με επιτυχία. Πρόλαβε, έβαλε το πόδι του εκεί. Παλάφασμα με τον Σίμιτς. Ο Κνόλ, ξανά ο Σίμιτς. Σίμιτς τώρα τη σέντρα. Κόρνερ πάλι από την παρέμβαση του Φερνάντες που άπλωσε το χέρι του εκεί. Της επίθεσης του ο Σάντος. Σίμιτς εκτέλεσε η κεφαλιά από τον Κουνενάκη. Σίμιτς. Φάουλ. Υπάρχουν νεύρα και πάλι. Τώρα και ο Βρίζας μιλάει στο Σίμιτς, εδώ ξανά η φάση. Δεν βρίσκει την μπάλα ο Σάλμον, αυτός ήταν που έκανε το φάουλ. Σίμιτς. Σπακτελεί ο Λάκης για τον Γεωργιάδη, έκοψε ο Μονιάκης. Το Σίμιτς έδωσε στον Νουαφόρ. 15ο λεπτό. Ο Νικολάου ξαναμπήκε στο μάτς με 11 και πάλι ο Πανιώνιος. Ο Νικολάου πέφτει πολύ έξυπνα και ο Ρουμπάκης πάνω στον Κύπριο. Παλιά για το Σίμιτς, να η αντεπίθεση του Όφη μετά από πολλή ώρα. Και το γύρισμα του Σέρβου, υπάρχει φάουλ από τον Τζαβέλα σε αυτή την προσποίηση. Σίμιτς εκτελεί, βγάζουν οι φιλοξενούμενοι κυνηγάοι όσοι και έδειξε ότι μπορεί να αλωνίζει εκεί. Και με τις φωνές του Ματζουράκη, Γιάννη, να επισημαίνουν τι ακριβώς, διότι δεν ακούμε. Περισσότερη κίνηση. Μεθάρες και τον Ρουμπάκη. Ο Ρεκόμπα, βλέπετε, έχει έρθει εδώ δεξιά να πιέσει. Αλλά δεν μπορεί να ακολουθήσει το Ρουμπάκι πάνω εκεί. Και θα το εκτελέσει ο Σίμιτς. Στο 20ο λεπτό. Μπλοκά. Και να η αντεπίθεση με τον Ταραλίδη. Ευκαιρία για τον Όφη. Ο Σίμιτς καθυστερεί το σου. Την μπάλα στα δίχτυα. Στο 25ο λεπτό 1-0. Από αυτή την αντεπίθεση ο Ταραλίδης έβγαλε μόνο του το Σίμιτς. Παρά την κάποια καθυστέρηση εθνιδία στην άμυνα του Πανιωνίου. Και σκοράρει. Χειροκροτήματα, πανηγυρισμοί στην κερκίδα για τον γκολ του Σέρβου. Κοιτάξτε τον Ταραλίδη εδώ, πως γυρίζει πολύ έξυπνα και βρίσκει μόνο τον Σίμιτς από εκεί πέρα. Αρχικά μοιάζει να χάνει το πλεονέκτημα, αλλά τελικά βρίσκει τον δρόμο στα δίχτυα ο Σίμιτς. Είχε μείνει εκτεθειμένος ο Μπερτέ νωρίτερα από την πάσα του Πόποβιτς στον Ταραλίδη και στη συνέχεια την ιδανική πάσα για το Σίμιτς που σκοράρει. Εδώ αρχικός του Όφη, βλέπετε στην assist πώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον goal του Όφη στο Σίμιτς. Τέταρτο goal του Σίμιτς στο πρωτάθλημα. Όφη Πανιώνιος 1-0 στο 25. Στα αριστερή γωνία του Μπέλιτς. Εκτελεστής ο Σίμιτς ζητάει την βοήθεια εκεί του Πόποβιτς, άλλαξαν οι δυο τους. Και του δίνει την μπάλα του Πόποβιτς ο Σίμιτς. Το γύρισμα, το κόρνερ πάνω στο... Ο Πόποβιτς τώρα. Με εξωτερικό φάλτσο, ο Σίμιτς. Έχει γλιτώσει την ισοφάριση σε δύο περιπτώσεις. Ακούμε τον Γιώργο Βασιλείου για τις κινήσεις του Σταματόπουλου. Γιώργο. Η πρώτη διορθωτική...